και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, καλώς ήρθατε στην μάχη των μαχών μεταξύ Φιωρεντίνα και Σικάριος. Σικάριος στο Φιωρεντίνα, ένα από τα καλύτερα ντέρμπι που έχει να προσφέρει το Μπασκετάκη στον Βόρα. Δύο από τις καλύτερες ομάδες στη Θεσσαλονίκη στο καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ ερασιτεχνικά στην Ελλάδα. Αναμένεται να δούμε ένα παιχνίδι πολύ υψηλοποιητικά σε όλα τα επίπεδα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Νόστος Σικάριος, λαμβάνοντας την ωραία πάσα backdoor. Έτσι θα έρθει η πρώτη πόντι. Καλό passing game. Καλό passing game στους 3 από την περίμετρο. Έκριση στη Φιωρεντίνα, είναι εύστοχο. 3-2. Πάμε για άμυνα από την κόλπη. Φιωρεντίνα. Έχει reflection, δεν υπάρχει κλέψιμο. Άστοχος του τώρα για 3. Αντιβαβέζο. Υπάρχει rebound. Βέζος. Μέσα έχει κλειστεί από 3 παίκτες ο Μούλου στα 8 δευτερόλεπτα. Ο Βέζος θα ποστάρει στα 5 τώρα. Ζητάει την μπάλα, δεν κατοχή ξανά για τους Φιωρεντίνα. Το πορτοκαλί. Τράδης, σουτιά 3, έστοχος! Μόγλου. Ενώ πας στην game σουτιά 3, είχε βγει ελεύθερος, αλλά στόχισε όλο τον τέτοιο τη φορά. Ωραία πάσα, θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα στοχίσει. Αφήσει την μπάρα στο καλάθι του Λουκάου Μόγλου. Το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά από την αρχή. Ίσως Τετράδης. Έχει μπροστά του τον Σπυρόπουλο. Έχει χτίσει σε πόδι μπάλα. Βρέθηκε ελεύθερος. Για 3 και αστόχησε ο Γκάρντ Φιωρεντίνα όμως αυτή τη φορά. Του Βασιλείου. Κατοχή είναι εκ νέου για τους Φιωρεντίνα. Ο Τράντης επαναφέρει. Μην σκέψω. Θα πάρει το σκρίνι από τον Χαρτίδη, δεν θα του δώσει την μπάλα. Στο πρώτο χρόνο. Ο Βασιλείου στη weak side στα 3 δευτερόλεπτα μακρινό δίποντο, είναι άστοχο αυτή τη φορά. Μόγλου. Μέσα δεν θα πάρει την μπάλα ο Βέζος, θα βάζει τον εαυτό του. Τράτης θέλει να τρέξει, ωραία πάσα, δεν θα καταφέρει να γίνει assist από τον Παπαβασιλείου. Αλλά πάει στο Βέζο, δεν θα καταφέρει αυτός να συγκρατήσει. Οι οποίοι έχουν μόλις 7 παίκτες στη διάθεση τους απόψε. Στα 8 δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα έχει κλειστεί από 2 και θα χάσει τελικά ο Τράδης. Δεν θα ψάξει μια μαχητική πάση στην πρώτη φάση. Κάριος, ωραία πάσα στη γωνία. Καλό passing game. Εκεί μέσα στη ρακέτα. Μόγλου. Δείτε την ωραία πάσα από τον Αθανασίου. Τρανζίσιο.
transition, λέει ο Τράβης. Είναι το σύστημα που θέλει να παίξει η ομάδα του. Πάει μέχρι μέσα. Δεν θα αφήσει να πάρει στο Καλαθελούς και σας τόχισε. Καλαθελούς πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 6-8. Κοσμία στον πάγκο των Φιωρεντίνα και από παίκτες αλλά και από μη παίκτες απόψε τουλάχιστον. Πλούσιος Τράβης για 3, Κατσενσούτ είναι άστοχος. Τράβη rebound από τον Αθανασίου. Θέλουν να τρέξουν τώρα οι Σικάριους. Θα καταφέρει να συγκριτήσει την μπάλα ο Βέζος. Πάει πάρα πολύ αποφασιστικά μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει την μπάλα του. Στα Ιφάουλ δεν θα πάρει κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο, το ίδιο το φάουλ αυτό κατά αυτό. Μέχρι μέσα θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα ο Χαριτζίδης. Ο Αθανασίου σου για 3, άστοχο στην κίνηση από τον Σπυρόπουλο. Λουσιός. Λουσιός. Ο Βασιλείου θα συγκρατήσει την μπάλα. Εδώ το Μόγλο πέρα. Τράδης, θα σου πάρει το screen, 5 δευτερόλεπτα, κάποιος μετράει από τον πάγκο. Σουτ για 3, έχοντας τον Βενεδίδη το ψηλότερο καβέζο, είναι άστοχος. Θα πάρει την μπάλα στην ρακέτα για μία ακόμα φορά. Θα γυρίσει ο Μόγλου, μην υπάρχει σφύριγμα. Πολλές φορές έχει τροφοδοτηθεί ο Μόγλου στην συγκεκριμένη θέση. Θα έχει φέρνει την μπάλα ο Παπαδανασίου. Ο Βέζος πάει μέχρι μέσα ανάμεσα σε 2, θα τελειώσει τη φάση. Θα τελειώσει μία ακόμα φάση. 8-8. Οι ομάδες έχουν πάρα πολύ πλούσια προϊστορία. Ένα κλασικό μετά όλα του. Ήτανε ντέρμπι, είναι ντέρμπι και κατά πάσα πιθανότητα θα εξακολουθήσει να είναι ντέρμπι και σε μελλοντικές συναντήσεις των δύο ομάδων. Θα κλέψει την μπάλα ο Βέζος, πάει μόνος μέχρι μέσα. Πάτησε πάρα πολύ γερά, καλάθι και φάουλ. 18. Δεύτερα με 10. Και πολύ τώρα. Ουσιος. Ο Βασιλείου σε 3 βρέθηκε ελεύθερο στον περίμετρο, είναι άστοχος. Πάρα πολύ γρήγορο παιχνίδι, αλλά όχι πολύ ψηλό σκορ. Αν συνεχίσει έτσι ο ρυθμός, μπορεί κάποια ομάδα να ξεκινήσει πολύ γρήγορα. Οι δύο ομάδες πρέπει να είναι σε φυλακή 24-7 ή 40 λεπτά, εν πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω κάποιος να είναι τόσο πορωμένος. Για να πρέπει να είναι σε φυλακή 24 ώρες για να παιχνίδι κρατάει 40 λεπτά. Κατοχή για Φιωρεντίνα. Ένα ακόμα κάτσε στο τρίποντο, είναι άστοχο. Μιλουτσάκι, έχει, αν πρόλαβα να δω καλά, έχει καλέσει time out ο coach των Φιωρεντίνα. Υπάρχει πάνω από τον Καβέζο. Καβέζο με το νούμερο 7 έχει... Υπάρχει σαφή πρόθεση να πάει μπάλα μέσα στη ρακέτα σε αυτά τα πρώτα λεφτά για τους Σικάριους, γιατί άλλοτε με τον Καβέζο, άλλοτε με τον Παπαθανασίου. Με Σπυρόπουλο διαφθόνο. Και με Μουμόγλου. Ο Μουμόγλου μέσα στη ρακέτα βυθίζεται. Οι υπόλοιποι τον τροφοδοτούν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια και τα απομείναντα. 3 και 31 για την πρώτη περίοδο είναι μαζί μας. Επιστροφή στη Σόνη Χαρίνα. Ο coach στον Φιωρεντίνα έβγαλε πόρισμα για το τι πρέπει να κάνει η ομάδα του. Ήταν και πολύ συγκεντρωμένος στο time out. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι, κατοχή είναι για τους Σικάριους. 2-3, είναι εύστοχο αυτή τη φορά από τον περίμετρο.
περάσει ισορρόπημα στον χώρο. Ο Βασιλείου στην weak side είναι έτοιμος, ακροβολισμένος για ένα τρίποντο, είναι άστοχος. Ο συμμάχης το rebound είναι εκτός μπάλα. Και του Σικάριος. Του διακρίσει ξανά, άστοχος για την φορά. Σπυρόπουλος. Τώρα την μπάλα μέχρι την πάρει, Γκαβέζο πάει μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Κέρδισε και αυτή τη φορά την άμυνα. Είχε πάει πάνω του. Τριζάκης αυτή τη φορά. 16-8. Ίσιος. Μία μικρή αστυνομοησία στις αλλαγές, στα ματσάπς που έχω καταλάβει καλά. Τριζάκης, jump shoot, ναι, έξω. Προσπάθεια χειροκροτείται ο εκάστοτε παίκτης από τον Μάγκο τον Φιωρεντσίνα. Μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, κάνει απίστευτα πράγματα απόψε. Πάλι μέχρι μέσα υπάρχει σπίρμα. Πάλι θα εκτελέσει δύο βολές, 3-3 τα ομαδικά. 18-10. Έτσι πως στους κόβει. 18-11. Διαφορά στους 7 πόντους. Έτσι πως στους δεύτερη αφού πήρε το χρόνο του. 18-12. Ρέζος. Υπάρχει κλέψιμο και θέλει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Yeah. Μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ του Καβέζο. Κατά χειροκροτούμενο σου μια ακόμα φορά. Νικούλης θα εκτελέσει οι βολές. Αυτός η δεύτερη παλίδη και το εξωτικό rebound θα τα καταφέρει. Κάτσε στον τρίποντο, σκιά 3 είναι άστοχο. Στρέφουν πάρα πολύ γρήγορα οι παίκτες στην Φιωρεντίνα. Κάτσε στο στόχο. Είχε σηκωθεί όλος ο πάγκος για να πανηγυρίσει το ενδεχόμενο τρίποντο. Ανέμπαινε, ωραία πάσα. Καταφέρει να κερδίσει και τους δύο παίκτες που πήγαν πάνω του ο Παπαθανασίου. Μπράβο, φιλοξενούμε γεωματικά. Άβολη η ησυχία. Ήθελα στη φώση η Σολικαρίνα. Υπάρχει αλλαγή. Φανταζής θα περάσει στη θέση του Μουόγλου. Πάλι 21-13. Κουτράδης. Πάρει το screen σου για 3. Άρχισε ο Βαντέζης να πάει μπροστά του, είναι άστοχος. Πάει μπάλα ξανά στα χέρια των Φιωρεντσίνα, οι οποίοι θα πάει μέχρι μέσα. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι της Αμερικής. Υπήρχαν και συμπαίκτες του μέσα στη ρακέτα. Το είπα πάνε μέχρι μέσα. Επέλεξε να μην τους προβλητήσει, δεν ήταν ακριβώς ελεύθερη. Βαντέζης. Φρέσκος. Υπάρχει επιθετικό φάουλ στον Πανταζή. Όχι,
κόκκινο αυτό που είπε, δεν υπάρχει ποινικό φάουλ. Στον Δοξάκη έχει χρεωθεί. Φάουλ υπέρ του. Φαντάζει. Έχουν εντύπωση ότι διαμαρτυρόταν ο Φανταζής γι' αυτό. Υπέθεσα ότι μπορεί να έχει δοθεί φάουλ κατά του. Μια στο βαστή στις 2-23-15, διαφορά στους 8 πόντους. Υπάρχει αλλαγή, first time out. Θα περάσει στον πάγκο ο Δοξάκης, ο Μίτκος θα περάσει στη θέση του. Μια πλήρης ομάδα απόψε η Φιωρεντίνα. Μια πολύ νεανική ομάδα, παίζει πάρα πολύ γρήγορα. Θα δούμε ποια ομάδα θα ματσάρει ποια ομάδα στον ρυθμό. Για τρεις είναι άστοχο ο Μπλουκούδης, υπάρχει αμυντικό rebound. Το Παθανασίου ο οποίος ελέγχει και το τέμπο. Ωραία πάσα στον Παντοβή, θα πρέπει να κλέψει ο Μπλουκούδης. Πάει μέχρι μέσα ο Πεθάλης, ωραία πάσα. Στον Παπα Βασιλείου, θα ξαναπάρει την μπάλα. Φλόντερ είναι άστοχο, υπάρχει μπάλα εκτός. Είναι για τη Φιωρεντίνα. Πετράδης. Μιχούδης. Θα παίξει στις τρίμπες στον Φανταζή. Νόλουκ πάσα, Μίτκος. Του για τρεις είναι άστοχος όμως. Από τη γωνία από Βασιλείου. Δεν θα βγάλει πάσα σε πρώτο χρόνο του Μοδανασίου. Θα ξέρει να βγάλει στο rebound. Καβέζος τώρα. Μια καθαρή φωνή κάποιος από τον Παγού για την επόμενη επίθεση στον Φιωρεντίνα. Πάει μέχρι μέσα, θα χάσει την μπάλα. Καβέζος. Το Βέζος θα βγάλει μια πάσα, θα καταφέρει να συγκριτήσει στα 3 δευτερόλεπτα. Πρέπει να σουτάρει, γυρίζει. Άστοχος. Θα μαζέψει το rebound και θέλει να τρέξει τώρα ο Λούσιος. Βγάλει μια πάσα πάρα πολύ περίτεχνη στη γωνία. Αν την έπαιρνε, νομίζω ότι θα είχε ίσα ίσα τον χρόνο για να εκτελέσει ο Βασιλείου. Όπως είναι αρχή, 23-15 αυτό είναι το τελικό σκορ που προκύπτει μετά από την πρώτη περίοδο. Στο σύν 8 βρίσκονται οι Σικάριοι, οι οποίοι έχουν καταφέρει να υπερισχύσουν αυτού του τέμπου που εκτελέχει το παιχνίδι από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι και το τελευταίο αυτή τη πρώτη περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια με ρίτε μετά. Επιστροφή στη Sonic Arena για τα τελευταία 10 λεπτά του πρώτου μισού. Δεν είναι ιδιαίτερος τρόπος να το πω. Όπως και να έχει, η πρώτη κατοχή είναι για τους Σικάριους. Οι Φιωρεντίνα έχουν 11 έστοχα τρίποντα. 11,0 ακριβώς. 110 τρίποντα σε 10 αγώνες. Στατιστικά που προκύπτουν από όλη την σεζόν. Παραπάνω από τον άξονα που έχει 8,9. Αυτό κι αν είναι ήδη. Επίσης η Φιωρεντίνα είναι η ομάδα που κάνει τα λιγότερα λάθη στην Elite by Betson φέτος, 9,2. Μάλιστα αρκετά μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, 11,6 που έχουν οι φαβορίτες. Κάριος κάνουν 13 λάθη, κάνουν ένα ακόμα τώρα. Θέλει να τρέξει, πάει πάρα πολύ γρήγορα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Για τρεις, Καβέζος, είναι άστοχος. Θα πάρει ίσως το rebound, θα βγάλει την πάσα. Παραλίγο να μπει καλάθι και φάουλ. Μικούδης πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Καλύψε πάρα πολύ τον αέριο χώρο. Δεύτερη βολή, 24-17 τώρα θα είναι ο πρώτος πόντος του Σικάριος. Τράβης. Μέσα υπάρχουν πολλές αλλαγές πάνω του. Θα κερδίσει ο φάουλ, είναι χαμηλά.
Μητσοτάκης. Μητσάκης. Έχει πάρει στη γωνία του άλλου ενός. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα. Σουτ για 3 με αρκετά μεγάλη καμπύλια. Πολύ ωραία, έχει κάνει να βγάλουν τώρα μία πάσα, παίζουν σε πιο χαμηλό τέμπο. Θα βρίσκει το φάουλο Καβέζος με το νούμερο 7. Φιωρεντίνα παίζουν γρήγορα όσον αφορά το τρέξιμο αυτό καθ' αυτό. Η Σικάριος σε πολλές φάσεις όπως... και αυτή. Παίζουν γρήγορα, αλλά... με την έννοια του πόσο γρήγορα μεταβιβάζουν την μία μπάλα από το ένα μέρος στο άλλο. Την κάθε μπάλα. Όχι την κάθε μπάλα, κυριολεκτικός. Μία μπάλα υπάρχει για το παιχνίδι. Μιχούδης, σουτ για 3, είναι εύστοχος από την κορυφή και βρεθεί ελεύθερος. Δεν θέλεις αυτήν ελεύθερη σπέκτη. Η οποία θα λειτουργήσει. Δείχνουν τα δόντια τους στην αρχή της δεύτερης περίοδου η Φιωρεντίνα. Σουτ για 3. Εύστοχο και πάλι από το Μιλκούδη. Αμυγός μαρκαρισμένο αυτή τη φορά. 26-23. Πάρει την πάσα ο Παπαθανασίου. Φανταζής, μη συγχέτε με τον Μπάγκο, θα βγάλει την πάσα. Εκεί που δεν ήταν ο Παπαθανασίου, ήταν πιο αριστερά. Μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Μιλκούδης. Θα αφήσει αυτή τη φόρμα η Φιωρεντίνα. 26-25, σπεδισμένα time out, ο Σικάριος. 8 και 11 αφημένων. Το momentum λέει η Φιωρεντίνα αυτή τη στιγμή σε ένα σκορ με... θέλω να παιχνίδι με πολύ ψηλό σκορ, έτσι όπως έχει προσπαθεί. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε μετά από το time out. Το σκορ είναι στο 26-25. Σε απόσταση ανεπνοής βρίσκεται η Φιωρεντίνα. Ενάντια στους Σικάριος, οι οποίοι έχουν κάνει μπάλα με τον Καβέζο, ο οποίος θέλει να κατεβάσει. Πολύ εύκολα στο σύστημα των Σικάριος. Παπαθίου. Φτιάξε και το καλάθι και την πόντι δεν πήρε το τρίποντο. Πάει μέχρι μέσα! Για μία ακόμα φορά ο Καβέζος θα τελειώσει την φάση. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει κάποιος να τον περιορίσει σημαντικά. Συλλογικό βίντεο. Ο Ζάκης πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Ριμπάντου του Παπαθίου. Έχουμε πολύ μεγάλη πίεση πάνω στον Μπόγλου, που θα χαθεί. Έχει το κλέψιμο. Ο Λίκος δεν καταφέρει να συμβεί αυτό. Ανάποδο λέει, πολύ δύσκολο. Από τον Μπόγλου. 30-25. Λουκάδης. Θα πάρει ένα screen στα 12 δευτερόλεπτα. Τι πάγκος είναι αυτός στον Φιωρεντίνα. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι καλό για την ομάδα, χειροκροτούν άπαντες. Ενδεχομένως μπορούν να βρουν δουλειά ως ψυχωτές ή κάτι τέτοιο. Στο για 3. Εύστοχος! Όπως προείπαμε αυτό ακριβώς συμβαίνει. Οι Λυκούδες ευτοχοί, οι υπόλοιποι επικροτούν. Αν θέλετε να φτιάσετε κάποια κοπέλα ή κάποιο αγόρι, να καλέσετε για εμψύχωση των παγκοτών. Φιωρεντίνα, θα σας δώσω αυτοπεποίθηση. Καβέζος, τζαμπ σουτ, είναι άστοχος, μιλώντας για αυτοπεποίθηση. Ο Καβέζος έχει πάρα πολύ από αυτή. Επιτίθεται μέσα στη ρακέτα. Πάρα πολύ συχνά και με πολύ μεγάλη επιτυχία. 30-28. Λυκούδης, μέσα θα στοχίσει. Υπάρχει. Τρίτο φάουλ του Μίτκου, ο οποίος θα περάσει εκτός.
Το Βανάκι στη Φιωρεντίνα, αλλά το Δοξάκης θα περάσει τη θέση του. Μια ομάδα με πάρα πολύ βαθύ ρόλο στη Φιωρεντίνα. Κοιτάξτε πώς πιέζει ο Μιλκούδης τον Γοβέζο, πώς τον κυνηγάει. Ούτε η εφορία να ήταν. Πάρε την μπάλα ο Γοβέζος. Υπάρχει παίκτης κάτω, δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα, ούτε κάποια προειδοποίηση. Καλό πάθη game στο 3. Είναι άστοχο, δεν μπορεί να σκουλώσει. Υπάρχει επιθετικό rebound, στο 3 είναι άστοχος. Ξανά επιθετικό rebound από τον Γοβέζο, ο οποίος θα βρει την μπάλα στο καλάθι. 32-28. Ο Γοβέζος κάνει ασύλληπτα πράγματα, τόσο μέσα στη ροκέτα, όσο και έξω από αυτήν τώρα. Πήρε το rebound. Ζάκης. Στο 3. Ο Ξάκης είναι άστοχος. Σπυρόπουλος. Μόγλου. Ξανά Σπυρόπουλος. Μέσα θα... Υπάρχει σφύριγμα για δύο βολές, μέχρι και λύσει ο Βέζ. Τράβης θα περάσει εκτός. Καζιλιάδης πέρασε στη θέση του. Δεν έχει στόχο στην πρώτη ο Γαβέζος, νούμερο 7. Στόχος στη δεύτερη, 34-28. Οι Σκάριες έχουν καταφέρει να προηγούνται με 6 πόντους στον Λοτζόν της Φιωρεντίνα. Έχουν καταφέρει να ελέγξουν το ασύλληπτα γρήγορο παιχνίδι που έχουν. Τριφλώνει μάλλον η άμυνα στον Γαβέζο. Ωραία πάσα! Βρέθηκε ελεύθερος ο συνόματός του μέσα στη ρακέτα. Φτιάξε την μπάλα στο καλάθι, 36-28. Ζάκης έχει βρεθεί ελεύθερος μετά από πολύ καλό passing game. Το 3 είναι άστοχο. Είχαν βρεθεί και οι 5 παίκτες των Σικάριος μέσα στη ρακέτα. Κοιτάξτε πόσο πιέζει, είναι απίστευτο το πόσο μεγάλη συνέπεια έχει η άμυνα των Σικαριοσίνα. Υπάρχει στήριγμα, θα χαθεί η μπάλα. Ο Καβέζος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. 36-28 παραμένει κατά χίλια Φιωρεντίνα. 4-40 για το τέλος. Μέχρι μέσα το χορευτικό. Είναι άστοχος ο Λουσιός. Μόγλου. Καβέζος θα διβάσει. Παραξίου υπάρχει ένα ακόμα σφύριγμα για επιθετικό φάουλ στον Καβέζο. Θα λέει λίγο με τον Ρεφ. Είναι ακόμα χαμένη επίσης ο Σικάριος. Το παιχνίδι έχει μια πολύ περίεργη ιδιοτροπία. Φαίνεται να έχουν το momentum η Φιωρεντίνα. Δεζάκης θα πάρει το σούτιν άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound τον Ούσιο. Αλλά οι Σικάριος παίζουν πιο αθόρυβα. Στο 3 είναι άστοχο το Δεζάκη. Οι Σικάριος παίζουν πιο αθόρυβα τόσο μεταφορικά όσο και κυριολεκτικά. Εδώ ο πάγκος των παιχτών της Φιωρεντίνα. Τώρα που συμβαίνει κάτι αμυγός καλό για την ομάδα, χειροκροτούν όπως ένα επιθετικό φάουλ πριν από λίγο του Γκαβέζο, ο οποίος θα δώσει ένα screen τώρα στον Μόγλου. Σπυρόπουλος είναι ένα ποστάρι. Έχει δύο παίκτες πάνω του, έναν άλλον πίσω του, θα κερδίσει του. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Υπάρχει time out. 38-28. Εμάς που κάλεσαν οι Πορτοκαλία αυτή τη φορά. Δεν εννοώ ότι τίθεται, εννοώ ότι παίκτες της Φιωρεντίνα. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Σικάριος. Έχουν συμπληρωμένα ομαδικά η Φιωρεντίνα. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που αποτυπώνει το physicality του παιχνιδιού. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή. Κινούμενη επιστροφή. Με την κάμερα και το σκορ. Στην Καρίνα έχουν επιστρέψει οι δύο ομάδες στο παρκέ, έχουμε 3:55 για το τέλος. Η Φιωρεντίνα η οποία πολύ καλά στοιχεία, πάρα πολύ καλά στοιχεία στα οποία μπορεί να πατήσει πάνω. Βρίσκεται πίσω με 10 αυτή τη στιγμή, προσπαθεί να βρει λύσεις. Συνέπεια και συνέχεια. Ωραία πάσα του Μητροζάκη. Jump shot είναι άστοχο. Μητροζάκη.
Μέσος προς το δικό του, το νούμερο 50. Θα συγκριστεί αυτός πάρα πολύ ρυθμική η πάσα. Θα συγκρατήσει τον Μόγλου. Καβέζος, σουτ για 3. Είναι άστοχος, υπάρχει rebound. Θέλουν να τρέξουν τώρα οι παίκτες της Φιωρεντίνα. Αυτή νομίζω ότι είναι πλεορασμός από τον Ατολέο. Πάει μέχρι μέσα, δεν υπάρχει φάουλ. Πάρα πολύ έντονες δημοσιοποιήσεις από τον πάγκο του Φιωρεντίνα. Πολύ πάθος, θα καταφέρει ο Καβέζος όμως να αφήσει μία ακόμα φορά την μπάλα στο καλάθι. Θερζάκη, σουτ για 3. Άστοχος. Το 12 υπόλοιπη της διαφοράς του Παπαθανασίου. Ροβλός. Μόλου, σουτ για 3. Ο Παπαθανασίου είναι εύστοχος. 43-28 η διαφορά στους 15. Προσωπικά δεν κατάλαβα πώς πήγε η διαφορά στους 15 πόντους. Σουτ για 3 θέλει να απαντήσει. Δεν θα τα καταφέρει ο Μικούδης. Μία ακόμα μακρύ πάσα πήγε πάρα πολύ ψηλά και πάρα πολύ γρήγορα ο Μικούδης να κόψει την πάσα. Δεν τα κατάφερε. 45-28. Έχουν κολλήσει τους δικούς τους 28 πόντους. Είναι επιθετικού η Φιωρεντίνα. 2-3 που άλλαξε την μπάλα με τη γωνία. Είναι άστοχος ο Λούσιος. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Ο Τζιάννης. Στη weak side περιμένει ακροβολισμένος. Αλλά δεν θα πάρει το τρίποντο. Θα πάρει το jump shoot. Είναι άστοχος. Ζάκης, αστόχησε ο προηγουμένος Καβέζος, 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Τσικάριος. Θέλει να αποστάρει το Δοξάκι. Θα σταματήσει, δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Σουτ για 3 από τον Καβέζο, είναι άστοχος. Θα κλειστεί ανάμεσα σε δύο που μόνο προηγουμένως. Πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει την ωραία πάσα στον Τερζάκι. Φανταστικό τριγωνάκι. Χατζηλιάδη, οι τρεις τους συνεργάστηκαν άψογα. Υπέροχη χημεία μεταξύ των παικτών της Φιωρεντίνα. Μόγλου. Step back σου για 3 από την τύπους είναι άστοχος. Θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα, όχι για την κατοχή. Ο Δοξάκης καθώς αυτή θα πάει στο Μαγωταμεσίου, ο οποίος θα στοχίσει. Χατζηλιάδης. Σου για 3. Για 2. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την πάρα στο καλάθι, δεν θα μπει αυτή μέσα. Δεν θα μπει ούτε για τους Ικάνες, θα φορά το παιχνίδι. Θα πάρει φωτιά εδώ και πολύ ώρα, αφού είναι αρχή βασικά, δεν έχει σταματήσει. Πολύ για τον Νίκος. 45-30. Τελικό σκορ πριν από τα 35 και 9 που έχουν δει το τέλος. Οι Σκάριους έχουν την διαφορά με 15 πόντους υπέρ τους. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν. Στρέφουν σε πολύ λίγο μέσα μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για τα τελευταία 35,9 δευτερόλεπτα. Πάει μάλλον πριν από τις Σκάριους ενδεχομένως και να ρίξουν κάπως δικότητα που υπήρχαν και μεταξύ κάποιων παικτών. Λούσιος Ζάκης σε δεύτερο χρόνο θα εκτελέσει, θα στοχίσει, υπάρχει επιθετικό rebound. Λούσιο στον αέρα θα βγάλει μια πάσα ο Μικούδης. Πάει μέχρι μέσα με ένα μικρό χρόνο εκτελικό θα στοχίσει ο Δεξάκης. Μια μεγάλη πάσα θα φτάσει στον Καβέζο, αλλά αυτό δεν θα καταφέρει να το κατοχή είναι για τους Σκάριους με 8,8. Μόλις θα επαναφέρει. Κλαπεί η μπάλα από τον Τεζάκη, αλλά λάθος το λάθος και ο Καβέζος θα κερδίσει την μπάλα. Σπυρόπουλος στα 6 δευτερόλεπτα, στο 2-3, δεύτερο χώρος, 18-30, 2 δευτερόλεπτα, Τεζάκης.
τελείωνε. Μπορούσε να πάρει ένα σούτ από την περιοχή, ενώ είχε απελευθερωθεί και θα μετρούσε αν έμπαινε. Όπως και να έχει τελικό σκορ πρώτου μισού, 48-30. Σικάριος, οι οποίοι είναι μπροστά με 18 πόντους. Έχοντας μόλις 7 παίκτες στη διάθεσή τους ενάντια στο πλήρω ρόστερ της Φιωρεντίνα και στον πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό που έχουν εγκαθιδρύσει η Φιωρεντίνα ίδια. Νομίζω ότι οι Ζικάριος παίζουν εντός εισαγωγικών το χορό που έχουν στήσει η Φιωρεντίνα, αλλά έχουν καταφέρει να ξέρουν περισσότερα τραγούδια. 18 παραπάνω, όπως είχε και η υπότιτλοι διαφορά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην αναμέτρηση. Κλακέτα σίγουρα χρειαζόταν, σίγουρα ο ήχος και η κάμερα δεν είναι ευθυγραμμισμένες έννοιες έτσι κι αλλιώς. Όλα έτοιμα λοιπόν για τη συνέχιση της αναμέτρησης. Οι δύο μάλιστα έχουν περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ιδιαίτερα ομιλητικές και οι δύο πλευρές κατά τη διάρκεια του time out, το οποίο διήρκησε περίπου 5-6 λεπτά. Παύλας, πρώτο μέρος, έναρξη δεύτερου, η κατοχή είναι η Φιωρεντίνα. Νικούδης, για τρεις Παπαβασιλείου, ο οποίος κάθισε στον πάγκο για πιο ωραία φορά. Στην δεύτερη περίοδο. Μέζος, λουκπάσα για τρεις από τη γωνία, είναι άστοχο αυτό το πράγμα του Θανασίου. Υπάρχει λιμπάν και πρώτος για να τρέξουν η Φιωρεντίνα για μία ακόμα φορά. Βράδης. Για τρεις από τη γωνία, είναι άστοχο. Υπάρχει επιθετικό rebound στο έξω ο Χατζηλιάδης, ο οποίος θα ξαναπάρει τον μπάλα. Μπράβο, μία τρίπλα, βρέθηκε επειδή καλέφερα στο πήρε, εστόχισε. 48-33. Χειροκροτούμενη για μία ακόμα φορά η προσπάθεια από τον πάγκο. Πάει πάρα πολύ γρήγορα και κλέβει την μπάλα σαν νίντζα ο Νικούδης. Τετράδη, σου για τρεις. Είναι άστοχος, πάμε ξανά. Πιτράδης, αριμανώθηκε από μέσα, υπόγειο lay-up. Θα γυρίσει φάνω κάποιο προβάγιο για την μπάλα, η οποία δεν γύρισε. Το Θανασίου. Ο Μόγλους για τρεις, άστοχο από τον Καβέζο αυτή τη φορά. Υπάρχει επιθετικό rebound και block. Μία ακόμα φορά block, αλλά με foul αυτή τη φορά για δύο βολές. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 49-35. Στην κίνηση θα πάρει την μπάλα ο Μόγλος, για τρεις από την κορυφή, είναι άνθρωπος. Ο Καβέζος, την μπάλα μπήκε και βγήκε, ο Κούδης. Στο για τρεις, άστοχος, είχε την ψυχολογία από το μέρος του. Δεν πειράζει, φωνάζει ο Μόγλος. 49-35 παραμένει, ο Καβέζος. Έχει δεχτεί πολύ ψηλή πίεση όταν έχει την μπάλα. Θα βγει εκτός και είναι για τους Σικάριους. Είναι απίστευτα πιεστική άμυνα οι παίκτες της Φιωρεντίνα. Εξονυχιστική θα έλεγε κανείς. Ο Μόγλου σου για τρεις είναι εύστοχος. 52-35. Μας έχει κοπεί η φωνή. Το θέαμα είναι μέχρι μέσα θα στοχίσει ο Χατζηλιάδης. Ποιος μας έκανε κάποιες δηλώσεις. Προηγουμένως, εδώ στο παιχνιδιού ο Καβέζος παίρνει στον αδερφό του, πάει μέχρι μέσα. Αυτός θα δώσει την μπάλα στον Μόγλου παραλίγο να βάλει εκτός ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Τράλης, πάει μέχρι μέσα, υπάρχει φάουλ, θα μετρούσε το καλάθι αν έμενε. Yeah.
Πάλι που έχει φιλωθεί στον Ραβέζο, το νούμερο 7. Το τρίτο δικό του. Ενδεχομένως να υπάρξει καμπανάκι στο αποδεκατισμένο απόψη πάγκο των Σικάριους. Κάποια αλλαγή. Ο Τζάμος θα περάσει στη θέση του Χατζηλιάδη. Γκάρντ μπήκε, γκάρντ βγήκε. Είχαμε μείνει στις βολές του τετράδι. Εύστοχος στην πρώτη. 52-36. Παραλίγο να κλαπεί, θα κλαπεί τελικά η μπάλα. Περπίδης έβγαλε την άμυνα, έδωσε στους μπαίκτες και ήρθαν δύο πόντι. Ο Βασιλείου παραλίγο να συμβεί ξανά κλέψει, ποσό για τρεις. Άστοχο από Σπυρόπουλο και τώρα το momentum λέει και Ρετζίνα. Παρά το γεγονός ότι η διαφορά είναι στο μείον 13 για αυτούς. Υπάρχει κλέψιμο τώρα, θα συγκρατήσει την μπάλα. Θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει όπως ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει θετικό rebound. Καβέζος ξανά από τον Καβέζος παίζει με 3 φάουλ. Ψάξει τον Καβέζο, θα τον βρει ο Σπυρόπουλος, στους για 3. Είναι εύστοχος! Μπάλα μπήκε τελικά μετά από αναπήδηση. Το προηγούμενο παιχνίδι από την απέναντι πλευρά. Από εκεί που εστόχισε τώρα ο Καβέζος. Ο Άρης Νικολούδης έκανε. Τρίποντο των Bad Boys στην προηγούμενη αναμέτρηση της Developer League. Τον Bad Boys είναι αντίον του Sky's the Limit. Ο Βέζος θα είναι μέσα με το νούμερο 50, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Με τα μπλοϊν άσχος υπάρχει εντυπωσιακότατο μπλοκ στον συνονόματο αδερφό του. Και τα αδέρφια συνήθως είναι συνονόματα. Η μπάλα θα βγει εκτός, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ στην προσπάθεια του Καβέζου. Θα πάρει την μπάλα ο Καβέζος με το νούμερο 50 στα 11 δευτερόλεπτα, πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Υπάρχει ξανά μπάλα εκτός και ξανά για Σκάλιος. Μόλις θα καταφέρει ξανά η μπάλα εκτός. Ρε παιδιά, ήρθαμε να δούμε μπάσκετ, τι θα γίνει. 95-41 παραμένει. Ο Μόγλου θα ξαναεπαναφέρει. Ο Σπυρόπουλος δεν την μπάλα, θα γυρίσει, θα αστοχίσει απέναντι σε δύο. Πάρα πολλοί κόσμος. Και Σικάριος και Φιωρετσίνα. Μέσα στη ροκέτα. Υπάρχει μια μικρή ένταση. Καβέζου και του Χαριτίδη, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν συμβούς και η κόρνα, πολλά πράγματα συμβαίνουν. Παίκτες μιλάνε μεταξύ τους και οι ρεφς και ο coach των παιχτών της Φιωρεντίνα μέσα στο παρκέ. Καβέζος και ο Μιλκούδης τα λένε. Οι δύο ομάδες θα πάνε στους πάγκους τους, στρέφουμε σε πολύ λίγο και τη συνέχεια ως ενδιαφέροντος το συζητούμε και δεν μαζί μας. Επιστροφή στον αγώνα. Στον αγώνα είμαστε και όλοι μια ζωή. Μια φιλοσοφική παρένθεση. Είναι έστοχος στην πρώτη βολή από, από τις δύο που δικαιούται ο Καβέζος. 56-41 τη διαφορά, εκ νέου στους 15. Εύστοχος και στη δεύτερη, 57-41. Τζάμος. Πάει μέχρι μέσα με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος ο Χαριτίδης. Καβέζος. Νούμερο 50 από Παπαθανασίου. Ξανά Καβέζος. Θα πάρει το screen από τον αδελφό του. Στα 10 δευτερόλεπτα θα βγάλει την μπάλα χαμηλά στον Μόγλου. Αυτός δεν θέλει να αποστάρει, πήγε να βγάλει μια πάσα στη weak side που δεν κατάφερε. Συγκρατήσει τελικά μπάλα ο τετράδης. Σου για 3 Μιλκούδης.
Στην κίνηση είναι άστοχος, υπάρχει σκορ rebound, δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος στον airball. Όχι αλλαγή κατοχής. Υπάρχει αλλαγή. Ο Τριζάκης θα περάσει στη θέση του Λυκούδη, μετά από αρκετή ώρα ο Τριζάκης στο παρκέ. Πίεση, zone press για μία ακόμα φορά από την Φιωρεντίνα. Υπάρχει αλλαγή κατοχής. Βράδυς. Θα αλλάξουμε τον Παπαθηλίου στο διατρή. Εύστοχος! Τελ φάουλ! Από τον Μόγλου. 97-44. Συν δικαίωμα μία βολής. Αν ευστοχίσει ο Τετράδης, μιλάμε για έμεσο τετράποντο. Να δούμε αν θα είναι δυνατό. Θα ευστοχίσει. Να δούμε αν θα είναι δυνατή αυτή η φάση να είναι το σημείο καμπής του παίκτης της Φιωρεντίνα, τον οποίο η ψυχολογία δεν έχει πέσει. Αν μπορώ να διαβάσω το δωμάτιο σωστά, σου διατρής είναι άστοχος. Ο Σπυρόπουλος. Τετράδης θέλει να τρέξει για μία ακόμα φορά. Πλεονασμός πλέον. Μέσα στα τελευταία 5 λεπτά. Πανέμορφα πάει μέχρι μέσα. Τετράδης. Νοβέζος. Μέχρι μέσα θα αφήσει και αυτό την μπάλα στο καλάθι. Τι μάτς βλέπουμε. Νόμιζε κανείς ότι το κέντρο του κηπέδου έχει λάβα. Γι' αυτό πάρε πολλοί παίκτες εκεί πέρα για να σώσουν τους άλλους ενδεχομένως. Και όταν δεν υπάρχει κανένας εκεί πέρα, η μπάλα πάει από τη μία μεριά στην άλλη. Πολύ γρήγορα. Άστοχος ο Βασιλείου από τη γωνία για 3. 99-46 παραμένει. Βέβαιος. Νούμερο 7. Μέχρι μέσα. Δεν θα κερδίσει αυτή τη φορά. Παρητήριο ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα. Θα χάσει προς τη μήν. Ο Τζάμος θα κλέψει ο Τράδης. Τζάμος στο για 2. Είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για το rebound. Θα βγάλει τελικό νικητή. Όχι το Σπυρόπουλο. Το Παπαβασιλείου. Τι πήρε την μπάλα. Να πάρει από την γωνία. Τετράδης στα 9 δευτερόλεπτα. Στο 3. Πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound για μία ακόμα φορά. Τζάμος. Μια laser πάσα δεν θα βγει. Κατοχή είναι ξανά για τη Φιωρεντίνα. Για τι μάτς βλέπουμε. Το πόσο πάθος υπάρχει στο παιχνίδι. Πόσο πάθος όταν διαφορέ στους 13 πόντους και είχε φτάσει και τους 18 στην ανάπαυλα του πρώτου μέρους. Βλέπετε πόσο στη laser πάσα ο Γαβέζος με το νούμερο 50 και ο Αθανασίου πήγαν να κόψουν την πάσα και τα κατάφεραν. Πήγαν με τέτοιο πάθος λες και η ζωή τους εξαρτηθούνταν από αυτό. Ζάκης θα επαναφέρει. Τράβης. Φτάει το καλάθι, πάει μέχρι μέσα. Ο Γαβέζος δεν του έπαιξε πολύ καλή άμυνα γιατί έχει 3 φάουλ και θέλει να φύγει. Δεν θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει αυτό τώρα το φάουλ. Από τον Ούσιο. Άστοχος από τον Ούσιο. Πάσα στο είναι εύστοχος αυτός. Τράβηξε δύο παίκτες πάνω του. Μόγλου. Αμέσως μια προσπίση το Eurostep πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ίδιο αίμα. Νούμερο 7 και νούμερο 50. Στο 3. Εύστοχο! Σε ένα σωτή θύμισε NBA.
μιμήθηκε τον αδελφό του προηγουμένως στο Καβέζο του 50 και μέχρι μέσα στη ρακέτα και κυριήρχησε, πάει μέχρι μέσα ο συνήθις υποπτός ο Καβέζος που τώρα θα χάσει την μπάλα. Ενδεχόμενος πολύ πιεστική άμυνα από τη Φιωρεντίνα, υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από τον Παντελή Σουμπάλτο για φάουλ. Πάμε στην επίμαχη προηγούμενη φάση. Τώρα θα πάρει να αρχίσει την μπάλα. 62-51. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Όπως ο ρυθμός του παιχνιδιού άλλωστε. Μέχρι μέσα θα στοχίσει σε ένα running floater αυτή τη φορά ο Δοξάκης. Καβέζος, το νούμερο 90, θα πάρει το screen από τον αδερφό του. Υπάρχουν αλλαγές στην άμυνα. Τρόπουλος θα πάρει ωραία την πάσα και θα δώσει στον Καβέζο ακόμα πιο ωραία. Ο οποίος γύρισε και άφησε το καλάθι. Πολύ όμορφη reverse κίνηση. Ο Τράβης έχω την εντύπωση ότι θα πάρει τρίποντο. Υπάρχουν βήματα πρωτού πασάρι. Πασάρι. 64-51 θα παραμείνει. Πολύ ψηλό σκορ, μετά από ούτε 28 λεπτά να έχουμε 64-51 από το αντίστοιχα. Τυρόπουλος, στο διατρής, σκέφτηκε λίγο και ενδεχομένως αυτή η σκέψη να τον οδήγησε στο airball που... Σουτάρε ο Παπαθανασίου. Μόνο θα επαναφέρει. Τυρόπουλος. Θα γυρίσει ο Καβέζος, καλάθι και φάουλ. Ακόμα να φτάσει χαρητήρια από τον πάγκο. Ομαδικά φιλοξενούμε. Και οι δύο ομάδες έχουν φιλωμένα ομαδικά τώρα. Έστωχος και έτσι πολύ. Έμεσο τρίποντο. 67-51, 1-51 για το τέλος. Θέλω να εξοικονομήσουν χρόνο η Φιωρεντίνα. Ενδεχομένως να έχει και κάποιο mind game. Τετράδης θα είναι μέχρι μέσα ανάμεσα σε πολύ κόσμο. Θα κρατήσει την μπάλα, θα πάει μέχρι μέσα ο Μίσης που θα καταφέρει. Τα χτήματα από τον πάγκο δεν σταματάνε, αδιάκοπα. Ο Μόγλου θα στοχίσει. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα τρέχουν να βρουν τις θέσεις τους παίκτες στην Φιωρεντίνα. Περζάκης σκέφτηκε την πάσα στη γωνία, στο νου και δεν την έδωσε. Τελείωσε μόνο στην φάση. Τρέχουν ένα σερί, ένα μικρό σερί οι παίκτες στην Φιωρεντίνα. 67-55. Διαφορά πολλές φορές από τους 16-17 έχει πάει πιο κάτω όμως και τώρα. Ωραία πάσα, πολύ ωραία πάσα από τον Ρόμπλο. Μέσα δεν θα καταφέρει ο Τετράδης, ζητάει φάουλ, θα το πάρει. Για δύο, μακρινό δίποτε είναι άστοχο του Καβέζος. 36 δευτερόλεπτα. Πάρα πολλά roller coaster στο παιχνίδι, συναισθημάτων. Jump shoot είναι άστοχο τελικά. Ο Βασιλείου, Τετράδης ακροβολισμένος, για τρεις είναι άστοχος. Βρίσκεται θα πάρει το rebound, θα το πάρει ο Δοξάκης. Ένα ακόμα επιθετικό rebound. Τερζάκης πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα. Την μπάλα θα μπει και θα βγει. Παίζει πολύ άσχημο παιχνίδι. Από τον Βασίλειο. Καβέζος, ωραία πάσα στον Μόγλου, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα με τη μία, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα μετρούσαν έμπαινε το Σουτράδι. 71-55, το παιχνίδι μένεται σε πάρα πολύ ψηλό τέμπο. Μου φαίνεται πρέπει να κοιτάμε κάθε φορά που έχουμε τέτοια μάτς και οι καρδιολόγοι χειμερεύουν. Μου φέρουμε καμιά δεκαριά στη Σανικαρίνα για πανενδεχόμενο. Με τη συμπλήρωση 30 λεπτών οι δύο ομάδες έχουν πετύχει 71 και 55 πόντους αντίστοιχα. Η Ρουτσίνα καλείται να βρει λύσεις, έχει να ανέβει ένα βουνό. Έχει αναβάτες. Έχει σκηνιά, έχει εξοπλισμό για να ανέβει το βουνό. Το βουνό είναι σωμισμένο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την επιστροφή.
και την επιστροφή. Λακωνίζει στη φιλοσοφία την επιστροφή. Ναι. Περιεκτικότατη η πρόταση. Λέξη. Έναρξη τέταρτης περίοδου. Καβέζος θα πάρει την μπάλα από τον αδερφό του. Θα αφήσει την μπάλα από τον Μόγλου. Δεν θα την φέρει. Υπάρχει επιθετικό ρυπάθο το κάνει από τον Παπαθανασίου. Ο Μόγλου από το ίδιο σημείο σκόραρε το τελευταίο καλάθι της τρίτης περίοδου. Βγάζεις μέχρι μέσα περνώντας δύο. Καβέζο με νούμερο 57 και ανάμεσα σε μια οικογένεια. Όχι, κακό αστείο. Μόγλου. Ωραία πάσα στον Καβέζο, θα αφήσει αυτό την μπάλα στο καλάθι. 75-57. Κούδης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ζάκης δεν παίζει. Στον διατρής. Ναι, εύστοχος από την κορυφή. Χατζηλιάδης. Βέζος. Νούμερο 7, στους 15 πόντους διαφορά. Θα βγάλει μια ωραία πάσα, δεν είναι και αυτή. Backdoor πάσα ήταν υπερβολικά backdoor όμως, καθώς βγαίνει εκτός. Δεν κατάφερε ο Μιλκούδης. Συγκρατήσει. Ο Βέζος θα επαναφέρει. Ο Παπαθανασίου. Θα πέσει κάτω. Συρτό μπάσκετ, θα υπάρξει σφύριγμα. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Παπαθανασίου. Είχα την εντύπωση ότι θα πηγαίναμε σε jump ball. Τελικά υπάρχει φάουλ και μάλιστα επιθετικό. Αντζηλιάδης θα επαναφέρει. Και μέσα ο νησιός άστοχος. Σε αυτό το παιχνίδι κάθε φορά, ενώ υπάρχει παραλίγο φέρει, υπάρχει λάθος όμως. Στα 8 δευτερόλεπτα δεν κατάφερε να περάσει μπάλα στο κέντρο. Μία μικρή ασυνεννόηση για τον Τσικάριος. Όπως έλεγα σε αυτό το παιχνίδι, κάθε φορά που ανοιγοκλίνεις τα μάτια χάνεις και κάτι. Σχεδόν κυριολεκτικά. Νησιός θα πάρει, δεν θα πάρει τον Βασιλείο. Ανάμεσα σε τρεις, υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Στο τετράδιο της οποίας παραλίγο να χάσει την μπάλα. Σε 3-4 είναι ενήμερος, ο διατρής είναι άστοχος. Παρελήθηκε σε επιθετικό rebound. Χατζηλιάδης, ο διατρής από τη γωνία αυτή τη φορά είναι άστοχος εκ νέου. Καβέζος θέλει να τρέξει, 3-1-2 ενός όπως λέει κάποιος από τον Μπάγκο, συμφωνώ. Σπυρόπουλος θα στοχίσει, υπάρχει προσπάθεια εκ νέου, θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Θα αρχιστεί σε δύο βολές ο Σπυρόπουλος. Πρώτη βολή. Η άβολη ησυχία δεν μου μοιάζει τόσο άβολη πλέον. Ας το στη δεύτερη. Μια φράση λέει ότι όταν συνηθίζεις στο τέρας αρχίζεις να το μοιάζεις. Πάει μέχρι μέσα, θα πάει να βγάλει μια πάσα εδώ και καταφέρει ο Μιλκούδης. Παραλίγο να καθεί η μπάλα, θα φωτεί τελικά. Αυτό μου μόγλου στο δεύτερο χρόνο πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Τον επιτηρούσε πολύ καλά ο Νούστος. Σε πολύ καλή άμυνα. Δεν σου πάρει τώρα την μπάλα. Δεν του πάει για τρίποντο, jump shoot. Είναι άστοχο, υπάρχει μάχη του επιθετικού rebound στο καταφέρει ο Βασιλείου. Καβέζος. Διβέρνει στο κέντρο του κυπέδου. Είναι απ' άκρη σ' άκρη η ρουτίνα. Καβέζος δεν έχει πρόθεση να πάρει τρίποντο σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον. Θα βγάλει στον Μόγλου. Έχει κρυφτεί από δύο. Υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Αυτός βρίσκεται στη γωνία, πήρε την μπάλα. Στο διατρής, αστόχησε. Παρά λίγο δεν υπήρχε βάλα στο σίδερο, δεν είχε ανανεωθεί ο χρόνος. Ο Βασιλείος θα κοπεί αλλά με φάουλ για δύο βολές. Φάουλ που έχει χρειωθεί στον drumroll. Φάουλ που έχει χρειωθεί στον Παπαθανασίου. Ο
πρώτη βολή του Βασιλείου, χρειάζεται το φάουλ. Αυτοκριστή στη δεύτερη νίκηση, εξαιρετικό rebound όμως. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει ξανά εξαιρετικό rebound από τον Μικούδη. Ο επιμένων Μικούδης νικάει. Πολύ ασφυκτική πίεση, μου μόνο και βάλει μπάλα. Για τρεις Σπυρόπουλος είναι εύστοχος! 78-62. Αχαιριά στην καρδιά των ελπιδοφόρων. Τον Σιωριτσίνα στην για τρεις. Άστοχος ο Μικούδης. Παραλίγο να κρατεί μπάλα τον Βασιλείο. Το Βέζος. Το Βέζος ωραία στον αδερφό του, πάει μέχρι μέσα αυτός, θα στοχίσει την φορά. Σπυρόπουλος τον rebound. Δεν ολοκληρώθηκε το κλέψιμο, στο διατρίσιο του Μόγλου πάρα πολύ δύσκολο, η μπάλα βρήκε στη πάνη. Παρα λίγο να κλάβει μπάλα, Μικούδης εδώ μέσα. Ένα από το play-up, αλλαγή κατοχή, όχι κατοχής, κατεύθυνσης, sorry. Θα αρχιστεί σε δύο βολές. Υπάρχει προαναγγελθείς αλλαγή, τώρα θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, ο Τεθνάδης θα περάσει εκτός. Ελευθεριάδης θα περάσει τη θέση του. Προσπαθεί να ζεσταθεί ο νεοφερθής στο γήπεδο. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Μικούδης. Έστοχος στη δεύτερη. 78-63. Ο Βέζος. Ο Βέζος θα πάρει την μπάλα, θα γυρίσει ανάμεσα σε δύο, θα κερδίσει και τους δύο. Και τι βοήθεια που είχε πάνω του. 80-63. Αυτή πάσα στην ρακέτα. Κούδης, υπάρχουν βήματα. Όχι φάουλ, διορθώνω. Τρίτο 13. Φάουλ στον Μόγλου, που μάλιστα είναι το τρίτο δικό του. Χαμηλά, το τελευταίο που έχουμε να δώσουμε στις δικάριες, έχουν τρία ακόμα οι παίκτες της Περουσίνα. Για να δούμε, σε ποια τρεις. Η σειρά της είναι άστοχος. Πάμε, πάμε, πάμε! Και ο Βέζος. Ο Μόγλου, ωραία πάσα, καλό τριγωνάκι ξανά μου Μόγλου. Σπυρόπουλο αυτή τη φορά, 8 δευτερόλεπτα. Επαναφορά, Γιωβέζος. Λίγο να πάει μπάλα στον Μόγλου, κατάφερε να το γραφίσει η ρακέτα της Φιωρεντίνα το play. Θα πάει μέχρι μέσα ο μέτρη του είδους ο Μικούδης σε ένα ακόμα coast to coast. 80-65. 5 λεπτά για το τέλος. Μία ακόμα φάση ο Μόγλου θα καταφέρει να πάει την μπάλα στην φορά. Θα κάνει μία προσποίηση, θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, νικώντας και τη βοήθεια που ήρθε. Για μία ακόμα φορά σε αυτόν. Στο για τρεις είναι άστοχος ο Χατζηλιάδης. Θα κλαπεί η μπάλα. Θα ολοκληρώσει το κλέψιμο ο Ελευθεριάδης. Μιλκούδης σαν πέναλτι, στο για τρεις. Είναι άστοχος, υπάρχει η ριμπάντα του Καβέζο. Σπυρόπουλος. Καβέζος με το νούμερο 7. Η πάσα μια ακόμα μέσα στη ρακέτα. Σπυρόπουλος αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 84-65. Θέλουν να πιέσουν οι Σικάριες αυτή τη φορά τώρα. Θα πληρώσουν το ίδιο νόμισμα τους παίκτες της Φιωρεντίνας. Για τρεις Ελευθεριάδης είναι άστοχος. Υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο. Υπάρχουν αλλαγές. Χαρητήδης. Αλλαγή μπάλα. Ο Μιλκούδης θα περάσει εκτός. Ο Τερζάκης τον έχει αλλάξει.
Προηγουμένως έχει δοθεί φάουλ στον Σπυρόπουλο, πράγμα που σημαίνει βολές στον Βαζιλιάδη. Άστοχο στην πρώτη. Δεύτερη μπάλα πήγε και βγήκε, υπάρχει επιθετικό rebound και μπλοκ από τον Μόγλου, ένα ακόμα. Ξανά επιθετικό rebound, ξανά μπλοκ, αλλά μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις και την κακή του ώρα. Του λέει την παροιμία, την τρίτη φορά που έκανε τον μπλοκ, ο Μόγλου έκανε το φάουλ. Τζάμας θα περάσει στη θέση του Ρούσιου. Για πείτε μου λίγο τι γίνεται, 4 έχει ο Άρης, 4 έχει ο Σπυρόπουλος. Άστοχος και στη δεύτερη ο Χαριτίδης. Ο Βέντους θα συγκρατήσει την μπάλα. 3-41 για το τέλος, διαφορά στους 19 πόντους. Ο Βέντους με το νούμερο 5 που πάρει το σημείο τον Σπυρόπουλο. Τρίπλες, τώρα λίγο να χάσει, θα γυρίσει πολύ γρήγορα, θα κερδίσει τον πρώτο παίκτη και μέχρι τη ρακέτα θα κερδίσει, πάει ανάμεσα από άλλους δύο. Σκαστή πάσα στη γωνία, το ριμπάλο στους 3 είναι άστοχο, Σπυρόπουλος το ριμπάλο. Σε πιο χαμηλό τέμπο η επίθεση. Με Μόγλου σε μια backdoor πάσα ψηλό κρεμαστή που έχει πάρει πολλές τέτοιες, θα στοχίσει για να μας σε δύο αυτή τη φορά. Χατζηλιάδης, το βάλει το σουτ για 3. Είναι άστοχος, Σπυρόπουλος το rebound. Το Παπαθανασίου. Και μέσα θα κερδίσει δύο βολές ο Μόγλου. Αλλαγή. Σκάριο. Εκτός συγκλονιστικής αλλαγής. Θα αλλάξουν πάρα πολύ δραστικά τα πράγματα, θα καταφέρουν να πάρουν την νίκη. Άστοχο στην πρώτη βολή. Έστοχο στη δεύτερη, 87-65. Σκάριος θα προχωρήσει στο 13. Και το Τσίνα θα έχει την δεύτερη ήττα της φέτος, ενώ υπάρχει ωραίο καλάθι. Προχωρήσει στο 9-2. Θυμίζουμε ο Σκάριος είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει οδηγήσει σε ήττα τον πρωτοπόρο άξονα, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη θέση με 12-1 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο χρυσό του Werdom. Σε ένα παιχνίδι που κέρδισαν με έναν πόντο διαφορά η Σικάριος. Με 92-93. 15 δεκάτους του 23. Ο Θανασίου Σπυρόπουλος για 3, κάτσε σούτ ένα ακόμα, είναι εύστοχος! 90-67. Ζάμος. Θα πάρει την μπάλα. Άλεξε τον Τζιλό, είναι άστοχος. Ο Βέζος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Ζητάει συγγνώμη στον Σπυρόπουλο. Χαμόγελο από τον Σκάριος. Χαμόγελο και από τους παίκτες της Φιωρεντίνα. Ωραία πάσα ανάποδο, λέει, αν δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Ο Μίτκος θα γυρίσει, θα αποστάρει για μία ακόμα φορά πολλαπλούς παίκτες ο Μόγλου.
παρεμπιπτικό rebound του Γιατρή Σπυρόπουλος, άσχος αυτή τη φορά. Παραλίγο ξανά επιθετικό rebound, όπως βγάζει μια όθηση στην μπάλα, θα βγάλει ελεύθερο ο Χαριτίδη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 90-69. Σπυρόπουλος. Όχι, 90-69. Όλα καλά. Έχει ένα μικρό λάθος στον πίνακα. Θα γυρίσει, θα κερδίσει το φάουλ ο Σπυρόπουλος. Ένα από τα τελευταία φάουλ, όπως προβλέπετε να είναι, καθώς έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Νίκος θα περάσει εκτός. Χαριτίδη στη θέση του. Έστωχος στην πρώτη βολή ο Σπυρόπουλος. 91-69. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει αμυντικό rebound. Τζάμος τον πληρώνει την πάση, είπα, είμαι μέσα, θα αστοχίσει. Ο Βέζος θα βγάλει στο Σπυρόπουλο αυτή τη φορά. Αυτός φανταστική πάση στο Μουμόγλου, θα μετατραπεί σε assist. Εδώ πέρα οι ρόλοι αντιστράφηκαν λίγο, αντιστράφησαν. Καθώς ο Γκαβέζος το νούμερο 7 ήταν ο δημιουργός, όχι ο τελικός αποδέκτης, ο Γιατρής ήταν άστοχο. Σπυρόπουλος, οι παίκτες αρχίζουν να αλληλοσυγχαίρονται, 21 δευτερόλεπτο πριν το τέλος, η μπάλα θα μπει χαμηλά. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Όπως φαίνεται, 91-69. Ο Σικάριος κατάφερε να κερδίσουν με 22 πόντους τους παίκτες της Φερτσίνα, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ μαχητικοί. Είχαν το momentum ακόμα και σε στιγμές που βρίσκονταν πίσω με πάνω από 10 πόντους. Ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά χρήζει πολύ μεγάλης μαχητικής ανάλυσης. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται η σημερινή δεύτερη αναμέτρηση στη ζώνη Καρίνα. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το ακουστικό υλικό από το διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από την γραμματεία. Ευχαριστώ για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας Betson, BioSteel, καθώς και το εκπαιδευτήρια Ιεκόμηρος, που με τη συμφωνία με τη Λίγκα είναι ο λόγος που βρίσκουμε μπροστά από μια κάμερα και εκπέμπω. Να είστε καλά, ελπίζουμε να είναι ήδη η ζωή σας καλή και να έγινε λίγο καλύτερη με τη συγκεκριμένη μετάδοση. Γεια σας.